πολύ αποτελεσματικά ο Μίτσης και απομάκρυνε σε κόρνερ. Κόρνερ το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει τώρα ο Ελίασον από τη δεξιά πλευρά. Όλοι μέσα στα καρέ της Δυνάμο. Στο πρώτο δοκάρι θα πάρει την κεφαλιά ο Πέτκοβιτς, ο Αραούχο το σουτ. Γκολ για την ΑΕΚ! Γκολ για την ΑΕΚ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων! Αυτή τη φορά ο Σέρχιο Αραούχο δεν κάνει λάθος! Αυτή τη φορά ο Σέρχιο Αραούχο δεν κάνει λάθος! Έπειτα από την απόκριση που έγινε στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα ήρθε στα πόδια του Αργεντινού και συγκεκριμένα στο δεξί από την απέναντι πλευρά με ένα απευθείας διαγώνιο βολέ από αυτά που μας έχει συνηθίσει, την έστειλε στην απέναντι γωνία του Λιβάκοβιτς, που αυτή τη φορά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Η ΑΕΚ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων μένει ζωντανή και τώρα το παιχνίδι θα παιχτεί με τους όρους της ΑΕΚ. Βλέπει στο ΒΑΡ, αποφασίστηκε και δίνει το πέναλτι! Δίνει πέναλτι! Είναι το πέναλτι για την ΑΕΚ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Όλα είναι έτοιμα για την εκτέλεση από τον Λιβάη Γκαρσία. Παίρνει φορά, εκτελεί, όχι, όχι, αποκρούει ο Λιβάκοβιτς. Κεφαλιά, γκολ για την ΑΕΚ! Γκολ για την ΑΕΚ! Από την επαναφορά, γκολ για την ΑΕΚ από το Β! Γκολ για την ΑΕΚ από το Β! Όχι, δεν θα τον κρατήσει ο Λιβάκοβιτς! Δεν θα την αφήσει έξω ο Λιβάκοβιτς! Γκολ για την ΑΕΚ! Στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων! Ο εφιάλτης της Ένωσης πήγε ξανά να την μαυρίσει την πτυχή! Αλλά ήρθε ο Βίτας για να τον ξορκίσει με κοντινή κεφαλιά έπειτα από την απόκριση στο πέναλτι. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και τους οπαδούς της ΑΕΚ στα ουράνια. Εκεί που είναι και ο Μιχάλης. 10ο λεπτό των καθυστερήσεων και γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός δικαιολογημένα. Αυτή είναι η ΑΕΚ. Εκεί που έμοιαζε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εκεί που έμοιαζε χαμένη από, από χέρι. Καταφέρει να τα φέρει όλα τούμπα μετά το 90 λεπτό. Ήτανε απίθανη και αυτή η απόκριση του Λιβάκοβιτς. Ήταν απίθανη και αυτή, αλλά ο Βίντας δεν τον άφησε να γίνει εφιάλτης. Αυτός ίσως ήταν ο πιο απολαυστικός τρόπος για να περάσει η ΑΕΚ μετά από όσα έγιναν. Και πλέον να κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα για να επιστρέψει στους ομίλους του Champions League.